Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον κύριο Βελόπουλο. Ξέρω όμω ότι θέλετε να ακούσετε τι απόψει του και το βλέπω από τα μηνύματα και τα τηλέφωνα που κάνετε στη συνεργάτη μου τη Σοφία στο 2134 89 008 και στο προσωπικό μου mail. Και ήδη πολλοί θέλετε να βγείτε και θα βγείτε ζωντανά σε λίγα λεπτά κύριε Βελόπουλο. Θα ανοίξω. πρόβλημα. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσει. Ε, ο κύριο Παναγιώτη από Λονδίνο γιατί να ψηφίσω τον κύριο Βελόπουλο και όχι τη Χρυσή Αυγή. Ποια είναι η διαφορά. Γιατί εγώ δεν είμαι ναζιστή. Δεν είστε ναζιστή. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, γιατί έχω πρόγραμμα. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει πρόγραμμα, λέτε. Ναι. Τρίτον, γιατί εγώ μιλώ ελληνικά. Και δεν μιλώ για ελληνοπρέπεια μόνο στα λόγια. Mm -hmm. Και τέταρτον, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρότητα στο ελληνικό λαό. Έχει απομείνει τουλάχιστον. Μάλιστα. Ε, κύριο Νίκο Γιανακό. Καλησπέρα, κύριε Γιανακέ. Κύριε Λιάτσο, πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχουν τόσοι πολλοί σωτήρε. Από τον Γιώργο Παπανδρέου που μα έβαλε στα μνημόνια, χωρί να μα ρωτήσει, για να μα κάνει η Δανία του Νότου μέχρι σήμερα. Όλοι πριν γίνουν πρωθυπουργοί έχουν τη λύση στο τσεπάκι του. Ο επόμενο σωτήρα υπόσχεται ότι θα μα σώσει από τον προηγούμενο σωτήρα. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχή εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Ναι, ωραία. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν φταίει ο ελληνικό λαό γι' αυτό. Α το πω διαφορετικά. Ψήφισαν τη για να τα μνημόνια. Και θα ακόμη, τα ασκηζε, λέτε τα μνημόνια. Και υπάρχει yeah. 20% ελληνικού λαού που θα το ψήφισε ακόμα. Μισό λεπτό βάζουμε κάτω. Παρακαλώ. Ψήφισαν Παπανδρέου. Έτσι, με ένα ακόμα το πήγα στο 4%. Και τώρα πάει στο 10% στο τέλο. Μπορεί και στο 14%. Και στο 14%. Α, Εδώ σύμφωνα, μαζί μα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που είδαμε. δεν παιδί, παιδί μου ψηφίζουν σώρα ο οποίο στο γραφείο του δεν έχει κλιματιστικό και έχει κουμπτέλ. Το έχετε δει αυτό. Όχι, <laughs> δεν το Φωτογραφία βγάλετε ότι δει. <laughs> ο άνθρωπο <laughs> στο γραφείο του πήρε συνέντευξη ο Αντένα και έχει μια κουμπτέλ. Ο 600 δι, μίστερ κύριο. Αν δηλαδή, τώρα πλάκα κάνουμε και τον ακολουθούν οι Έλληνε. Και τα λέω για να ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν λέω το εξή. Θα κατέβει και αυτό σε, σε εκλογέ. Λέει, έτσι ας λέει. Κατέβασε, ανέβη, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω το εξή. Εμεί μιλάμε για δουλειά. Μόνο με δουλειά μπορεί η Ελλάδα να βγει από το αδιέξοδο. Ούτε χαρίζουμε χρέη, ούτε χαρίζουμε κόπεδα, ούτε φτιάχνουμε θάλασσε εμεί. Δουλειά, 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 δουλειά. Τίποτα άλλο. Καλά, εσεί έχετε αποδείξει βέβαια ότι είστε ένα άνθρωπο που εργάζεται τουλάχιστον. Από 21 αυτό... ετών. Και, και έχω και εταιρεία στο εξωτερικό. Και, το... και, 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 και εσύ... έχω και λεφτά στο εξωτερικό και τα κάνω και τον κουστάλα και δεν τα κάνω. Έχω ερωτήσει. Τώρα θα αυτό, Τα λέω Κύριο Σάκη Ευαγγελίδη. Ναι. Μία ερώτηση στον κύριο Βελόπουλο. Κύριε Βελόπουλο, ποια είναι η άποψή σα για το Σκοπιανό, Δέχεστε σύνθετη ονομασία καμία, καμία, με τον καμία. όρο Μακεδονία, Όχι καμία. Όλοι οι υπόλοιποι δέχονται. Εγώ καμία. Καμία. Δεν υπάρχει. Ακούστε λίγο. Στην πολιτική πρέπει να διακρίνει το αυτονόητο. Τι θα πει Νέα Μακεδονία, Τα πετάω να ξέρετε. Πώ θα τα, τα λέτε άνω κάτω. Πετράλαιο να τα λέτε. Ναι. τούμπα κάτω τούμπα, είναι. Τι απει άνω Μακεδονία κάτω Μακεδονία. Μακεδονία θα είναι τα Σκόπια. Ναι. Δεν δέχεσαι τίποτα και περιμένει αυτού που λέω εγώ οι γάγκρα των το Σκοπίων, του Αλβανού, να του διαλύσουν σύντομα. Τέλο. Mm -hmm. Τέλο. Και να το πω και διαφορετικά, κύριε Λιάτσο μου. Και αν είσαι και μάγκα πρωθυπουργό, κλείνει ερμηνετικά τα σύνορά σου, δεν του δίνει και πετρέλαιο και πεθαίνουν στην πίνα και γονατίζουν και λένε ό,τι θε, στα υπογράφω. Όπω κάνουν δική μα. Επειδή μα απειλούν με τον δανεισμό. Οι Σκοπιανοί ζουν από τι ελληνικέ επιχειρήσει. Το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων. Για αυτό γιατί είστε για τη Βόρεια -Λά. Το 60% ε? του κύκλου εργασιών είναι από ελληνικέ εταιρείε. Το 60% του ναι. κύκλου εργασιών. Είναι, είναι... ο αέμυρο Κύρκο που έλεγε τα παραμύθια ότι θα διεισδύσουμε οικονομικά και θα του αλώσουμε και θα ξεχάσουμε τον αντροπισμό του. Και σήμερα διεκδικούν όχι μόνο Μακεδονία, και Κεθράκια, και Θεσσαλία και ό του καπνίσει με τον κουρεύσκι. Αυτά είναι παραμύθια, κύριε. Τώρα, Λάτσο. αυτή την έξαρση που καταρχήν έχουμε αυτά που γίνονται στο... στα μήμια. Έχουμε τον Αλβανό το ράμα με αυτά που λέει. Έχουμε τους... Να ζητήσουν Σκοτιανούς... συγγνώμη, κύριε Λιάτσο Δημόσια, ο κύριο Στεφανόπουλο. Ο πρώην πρόεδρο πρώη Δημοκρατία. Ο αίμνητο. Ο αίμνητο. Ναι, ναι. δεν ξέρω πώ δει από τον άλλο παράδειγμα. Το ξέρω... Από... Συγγνώμη. Όλοι αυτοί που μιλούσαν για αφομείωση Για αφομοίωση των παιδιών που μεγαλώνουν εδώ και να του εντάξουμε στην Ελλάδα και να γίνουν Έλληνε. Και αναφέρομαι στα Αλβανόπουλα. Που είναι δικαίωμά του να νιώθουν Αλβανόπουλα. Ναι. Πήγαν στον ελληνικό στρατό. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι υπάρχουν στον ελληνικό στρατό. Περίπου 10.000 Αλβανοί. 86.000 ο ελληνικό στρατό. Περίπου μου λένε 8 με 12.000. Λέω 10.000. Είναι Αλβανοί. Ποιο μου εγγυάται εμένα ότι από αυτά τα παιδιά. Το χίλιοι δεν μπορούν να μου κάνουν ζημιά εμένα ω χώρα. Ναι. Μια προβοκάτσια. Τι φωτογραφίε αυτέ τι είδατε από τα, από, τα, στρατευμένα Αλβανόπουλα Εκοδετσίδα. στον ελληνικό στρατό κτλ. Και, τα λοιπά. και oh. οι κύριοι που λέγανε τον Πώς Οδυσσέα Τσενάη ότι μπορεί να γίνει Έλληνα, το έλεγε ο Σοκράτη. Άλλο παραμύθι. Να ζητήσω συγγνώμη αυτοί οι κύριοι. Δεν αφομοιώνεται κύριε Λιάτσο το λάδι με το νερό εύκολα. Δεν ενώνεται. Και τα παιδιά αυτά του καλλιεργεί τη αίσθηση. Ράμα, ο Ράμα κοιτάει νότια, ο Μπέρι ο Μπέρισα κοιτάει στο Κόσοβο και ο Ράμα προ την ε, τσαμουριά του, εντό εισαγωγικών. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σοβινιστικό κράτο το οποίο προμοτάρεται, προωθείται, στριμώχνεται και από τη Γερμανία και από την Ιταλία και από τι ΗΠΑ. Αυτέ οι τρει χώρε πιέζουν την Αλβανία να διεκδικεί, κύριε Να διεκδικεί, λέτε. Ακριβώ. Για να αποσταθροποιεί την περιοχή. Άλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί μια Σερβία ω ΟΑΣ στην Κεντρική Βαλκανική, ΟΑΣ είναι έτσι, Ορθόδοξη χώρα, έχει μια Ελλάδα και μια Βουλγαρία. Για δε τα λέω, Γιώργιο, τι συμβαίνει. Αυτά τα λέω για να καταλάβω κάποια δεν ξέρω που σημαίνει εξωτερική πολιτική. Αλλά θλίβω μου το λέω. Ε, ανησυχείτε για αυτά που γίνονται στο Αιγαίο με τι καθημερινέ παραβιάσει και, και, με το σοου που κάνανε στα ίμια που φτάσανε στα 500 μέτρα. Ανησυχείτε με αυτά ή είναι να τα πάρουμε για. για πώς να το πω τώρα. Όχι. Για κινήσει εσωτερική κατανάλωση στην όχι. Τουρκία κτλ. Έχω όχι. άλλη άποψη εγώ. Σα Αυτή είναι η χρήση από τα ελληνικά μέσα ενημερώσεω η ναι. χρήση, ακούστε, ναι, ναι. ώστε να περάσει το υποσυνείδητο του Έλληνα ότι υπάρχει μια διεκδίκηση των Τούρκων, de facto, αλλά και de jure στο Αιγαίο. Διότι κάθε μέρα γίνεται. Ξαφνικά υπάρχει μια κλιμάκωση και αποσανατολισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελλάδο. Το ότι μπαίνουν κάθε μέρα. Στην Τζιά είχαν φτιάσει. Στη Σαλαμίνα είχαν φτάσει το υποβρύχιο το τουρκικό πριν. Επί Νέα Δημοκρατία ήμουν στη Βουλή εγώ. Ναι, Γιατί δεν ναι, γίνονται σοου τότε, τότε και γίνεται σοου τώρα. Κάτι άλλο ετοιμάζουν. Προ... Λέτε ότι το ετοιμά... ετοιμάζουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν φοβάμαι θερμό επεισόδιο, αλλά αυτή η κλιμάκωση με προβληματίζει Υπήξαν... ιδιαίτερα. Υπήρξε μια Υπήρες. ερμηνεία η οποία έχει δύο πόλου. Ο πρώτο πόλο έλεγε ότι δείχνουν έντονα δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Αριού Πάου για του 8. Και το δεύτερο ότι προσπαθούν να κεφαλοποιήσουν, επειδή ήταν και η ημερομηνία σχεδόν η ίδια, Γενάρη του 1996 με Γενάρη του 2017, προσπαθούν να κεφαλοποιήσουν κέρδη από την ιστορία των ημείων. Ακούστε κύριε Λιάτσο, η πολιτική όπως και η εξωτερική πολιτική είναι σκακέρα. Ο Ερντογάν επιβίωσε για το βόησαν οι Ρώσοι. Μην το ξεχνάμε αυτό με το πραξικόπημα. Ο Ερντογάν έχει χάσει όλα τα μέτωπα. Βόρεια Συρία, Βόρειο Ιράκ. Ναι. Χάνει με του Κούρδους. Σήμερα οι Αμερικανοί του παραδίδουν άρματα μάχη Άμπραμ αυτό, παραδίδουν. Α, α, αυτό θα σα έλεγα τώρα. Σα λέω. Για πείτε, κόσμο, για πείτε αυτό στον κόσμο. Σήμερα τι σημαίνει αυτό. Ο Ομπάμα αποφάσισε yeah. και ο Τράπ συνυπέγραψε να σταλούν άρματα μάχη αμερικανική κατασκευή δωρεάν στον κουρδικό στρατό στην ε, νοτιοανατολική Τουρκία, εκεί που είναι οι Κούρδοι. Αυτό σημαίνει ότι σε όλο το φάσμα του νοτιοανατολικού του κομματιού οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που δεν έχουν και μπορούν εκεί να ηγηθούν εντό εισαγωγικών, γιατί είναι Νταδε και γιατί οι δικοί μα εδώ δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο όπω τα Ήμια, είναι το Αιγαίο. Άρα λοιπόν, επειδή θα χάσουν από τι άλλε πλευρέ, πρέπει να κερδίσουν από κάπου αλλού. Είναι το συμπλήν που λέω εγώ στην εξωτερική πολιτική. Mm -hmm. Χάνει. Παίρνει και το συμψηφίζει. Και, μένει μηδέν. Κατά τη γνώμη σα, η ελληνική πλευρά πώ έπρεπε να αντιδράσει με αυτό που έγινε στα ημεία τώρα. Με τα παραμύθια τη Νέα Δημοκρατία να απευθυνθούμε στα διεθνή φορά. Αφού... Τι να κάνουμε, να κάνουμε, να πλακωθούμε, να στείλουμε. Και... Ξέρετε πότε έγινε τι το σοου αυτό των Τούρκων. Όταν ήταν η Μέη και η Μέρκελ στην, στην Τουρκία. Κοηδεύουμε τον εαυτό μα. Ναι. Ξέρετε τι λέει στο χωριό μου το πω λαϊκά. Άσυ τη λέει ο ότι Είτε, πρέπει να έχει αποτροπή. Αν δεν μπορεί να ξυστεί μόνο σου, μην περιμένει να σε ξυσουάλλει. Γιατί από την πλάτη γυρισμένη, μπορεί να στη φορέσει κιόλα. Ναι. Τελεία και παύλα κύριε Λιάτσο Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έχουμε μάθει 50 χρόνια η λογική του αδυνάμου. Ο διεθνής... Δεν υπάρχουν διεθνεί νόμοι, κύριε Λιάτσο Ποιο το είπε αυτό. Δεν υπάρχουν διεθνεί κανόνε, κύριε Λιάτσο. Υπάρχει ο νόμο του ισχυρού. Είσαι ισχυρό, επιβάλλει την πολιτική σου βούληση ή τη στρατιωτική σου βούληση. Είσαι ανίσχυρο, επικαλούσε τον νόμο του δικαίου. Το έκαναν οι Μίλοι με του Αθηναίου στο Δουκιδίδη. Δηλαδή, μα βλέπουν ανίσχυρου οι Τούρκοι, λέτε, αυτή την περίοδο. Ε, είμαστε ανίσχυροι. Από και από το 96, όχι αυτή την περίοδο. Στρατιωτικά δεν είμαστε ανίσχυροι. Αλλά. Στρατιωτικά η Τουρκία έχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Το 40% των στρατηγών έχει αποκεφαλιστεί. Το... Οι 7 μέρου οι πιλότοι έχουν φύ, εξαφανιστεί και ήταν γκουλενικοί. Έχουν πρόβλημα στρατιωτικό. Έχουμε πρόβλημα πολιτική ηγεσία, κύριε Λιάτσο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ηγεσία. Ηγεσία πολιτική. Να σου το πω διαφορετικά τώρα. Υπουργό Άμυνα, ποιο είναι, κύριε Λιάτσο. Από μικρό παιδί το παιδάκι με στρατιωτάκια. Την μια γίνεται πτέραχο, την άλλη γίνεται αντινάβαρχο, την άλλη γίνεται διαστημόπλιο, την άλλη γίνεται δοκιμή. Σα πειράζει που δίνετε με στολή παραλλαγή, α πούμε, σα ενοχλεί αυτό. Όχι, κοντά είναι το τριώδιο. Κοντά είναι το τριώδιο, λέτε. Δηλαδή. Ε, δεν δε μακριά είναι, πλησιάζουν οι μέρε. Mm. Κύριε Λιάτσο, δεν πράγματα αυτά. Μπορεί να δίνει όπω θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Λέτε α, ότι είναι κατάλληλο ο κ. Καμένο για τη θέση αυτή. Ναι. Ναι. Mm -hmm. Ενώ πίστευα εγώ στον Πάνατο Καμένο. Το λέω ευθέω. Γιατί είχε μια εθνικοπατριωτική αντίληψη. Τα έχει κάνει κουλουβάχτα με στο μυαλό του, δεν ξέρω τι πώς συμπεριφέρεται. Παίρνει το ελικόπτερο, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Πάει... Αυτό δεν είναι πολιτική. Λικά, δεν, Λέρα, δεν, πολιτική. δεν είναι σωστό να πηγαίνει στην ακριτική Ελλάδα, στα ακριτικά νησιά. Ο, πιστεύτε, ο, ο, εκάστοτε υπουργό τη Ελλάδα. Α βάζει τα λεφτά, κύριε Ελιάτσο. Ξέρετε πω είναι μια διαδρομή ενό σούπερ πούμα. Mm -hmm. Το ξέρει ο ελληνικό λαό. Ή που πήραν το Εμπράερ και πήγαν βόλτα στη Νέα Ποιο πήρε το Πού πήγαν, στη Νέα δεν Για λέτε, για τον ο κύριο Καμένο και ο παπά. Δεν πήγανε βόλτα στη Νέα Υόρκη. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον ορκίστηκε. Όχι στη Νέα Υόρκη. Είναι σαν να λε: Εγώ ορκίζεται η ελληνική κυβέρνηση στο Σύνταγμα και εγώ πηγαίνω στον Άφλιο. Στην παλιά βουλή. Ξέρετε, Ξέρετε, στον Άφλιο. Έχει η παλιά βουλή, πρώτη βουλή. Ήταν εκεί. Και... Ναι, 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 η πρώτη βουλή. Δηλαδή, δηλαδή, εσεί αν πηγαίνετε, θα πηγαίνατε με το αεροπλάνο τη γραμμή. Αυτό λέτε. Εγώ αν πήγαινα, θα πήγαινα προσκεκλημένο. Όχι απρόσκλητο. Κύριε Λιάτσο μου, για να κοροϊδέψω τον ελληνικό λαό, Περιμένω πρόσκληση. Αν δεν μου στείλει πρόσκληση, ο άνθρωπο δεν πάει πουθενά. Εδώ, εδώ συνέρευσαν από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ποιοι? Για να έρθουν οι άνθρωποι. Διάφορα. Δεν μόνο παντού του Από πολλέ χώρε εννοώ. Από πάρα πολλέ χώρε πήγανε. Πού? Στην Ουάσιγκτον. Uh, για να δουν. Βλέπω στην Νέα Υόρκη πήγαν αυτοί, σου λέω. Λοιπόν, για να δούνε κόσμο και από τα επιτελείο και γνωστού του Τραμπ. Του, του Αυτού που βρίσκαμε προηγουμένω. Δεν, δεν ήμουν εκεί. Κύριε δεν, Λιάτσο, δεν ήμουν εγώ εκεί. Πριν Ερώτηση: υποσ... κάνω. Πριν Εφόσον πλήγει... πάνε όλοι για να γνωρίσουν του το, τους νέου επιτελεί στην νέα ηγεσία των ΗΠΑ, είναι κακό. Δηλαδή που πήγαν δύο υπουργοί, Όχι. Είναι, δεν είναι πολιτική αφέλεια. αφέλεια. Λέτε ότι είναι πολιτική αφέλεια. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν έχουμε κάνει ποτέ σοβαρό λόμπινγκ. Περιμένουμε από του Ελληνοαμερικανού να κάνουν λόμπινγκ. Κάνουν λάθο. Οι Τούρκοι έχουν ε, τουρκοεβραϊκό λόμπινγκ, έχουν εβραϊκό λόμπινγκ. Εμεί δεν έχουμε yeah. δικό μα λόμπινγκ. Δώσε μια εταιρεία πέντε φράγκα να σου κάνει τη δουλειά. Έτσι γίνονται οι δουλειέ και η λιάτσο. Τώρα πηγαίνω ακόμα με το αεροπλάνο, δίνω 300 χιλιάρικα. Για να πάω στην Νέα Υόρκη όμω. Να πάω στον αρχιεπίσκοπο ο οποίο βραβεύει έναν τύπο ο οποίο θα γίνει προσωπάρχη. Και να του δίνω και την πλακέτα, yeah. χωρί να αρχιστεί προσωπάρχη, είναι αυτά, ξέρετε, μου θυμίζει τον Μπερντέ που είπε ο Καραγιώζη. Τώρα, διαβάζω και μηνύματα μέσα, μέσα στην κουβέντα που κάνουμε, που νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούμε τι απόψει σα. Καταλαβαίνουμε πώ σκέφτεστε και πώ βλέπετε τα πράγματα. Ε... το πω διαφορετικά. Παρακαλώ. Ας πάει και εγώ στη Μόσχα πολλέ φορέ και συνάντησα τον Πατριάρχη. Ναι. Τι τσέπη να τα βάζω. Ναι, εσεί δεν είστε υπουργό όμω σήμερα. Και να ήμουν υπουργό. Λε... Πήρα, δε, δεν είναι επίσκεψη. Πάντω είναι, Λε... είναι... Λίγο... κοιτάξτε, κάνετε μια κριτική. Εγώ τη δέχομαι την κριτική. Όχι, πέρα, ο... πέρα. Εγώ, μπέρα, μπέρα, και μπέρα, μπορεί, και εγώ να πήγα στι ΗΠΑ να έπαιρνα το, το, το αεροπλάνο τη γραμμή. Δεν Μπορεί θα πηγαίνατε απρόσκλητο με λεφτά του ελληνικού λαού. Άλλο λέω. Όταν είσαι υπουργό και σου, Έχετε πρόσκληση από τις πας τι ΗΠΑ, θα πα με το αεροπλάνο. Ήταν, δεν είχαν πάρει πρόσκληση, Δηλαδή. Όχι, αυτό ακριβώ εννοώ. Αυτό λέτε, Δεν είχαν πάρει. Γιατί είχαν πάρει και το ξέρετε καλύτερα καλύτερε Εγώ ξέρω ότι δεν είχαν πάρει. Ναι. Πήγα, σα λέω, στη Νέα Υόρκη, όχι στην Ουάσιτον. Τώρα μην κοροϊδεύω, δηλαδή δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν εγώ. Αυτή είναι Άρα η αλήθεια. Καλό, μα γι' αυτό είστε η σα. Ναι. Και καλά κάνει και πάει. Θέλει το Εμπράερ, α πάρει το Εμπράερ. Έχει στο χωριό του Εμπράερ αυτό. Α πάρει το Εμπράερ. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πρόσκληση. Όχι επειδή εγώ θέλω να κάνω το καπρίτσιο μου να πάω στην Αμερική, παίρνω το Εμπράερ και πάω μια βόλτα. Δεν ναι. είναι ποδήλατο. Ναι. Πληρώνει ελληνικό λαό. Ο πρωθυπουργό σαφώ θα πάει. Θεσμικό ρόλο mm. έχει, μπορεί να πάει που θέλει, mm. ο πρωθυπουργό τη χώρα. Ο πρωθυπουργό δεν μπορεί, και ο. Όχι, κύριε. Και α ανήκει σκάφο του Υπουργείου Άμυνα. Ναι. Το ξέρουμε και οι δυο, ότι ανήκει εκεί ουσιαστικά. Ναι, ναι. Δεν είναι αισθητο αυτοκίνητο το κινητό όταν έχει το και πα βόλτα. Mm. Εντάξει, τώρα, Έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον σοβαρότητα. Αν δεν ήμασταν πτωχευμένοι. Να πω ότι δεν υπολογίζουμε ότι δεν κάνουμε. Δηλαδή σε μια άλλη οικονομική περίοδο. Να είτε, πω κομμάτια να γίνει το έκανε πάνω. Εντάξει, θε να πάρει τον Τεμπράιν. Ξέρω αυτό είναι καθεστώ όπω ξέρουμε. Εμεί οι Έλληνε πολίτε που δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, ούτε μπαίνουμε στα υπουργικά γραφεία, ούτε στο Μαξίμου. Γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίε ότι χρησιμοποιούν τα κρατικά αεροπλάνα. Και ο ναι. Βενιζέλο το πήγε και πήγε στι κάθορε. Εντάξει, το ξέρουμε αυτά. Δεν πήγε από ξέρει και πήγε στι ναι. κάθορε. Πού το θυμηθήκατε αυτό πράγματι. Έχω καλή μνήμη, πιστέψε μου. Δεν ξεχνάω. Πού έχετε τι καταθέσει λέει ο κύριο Σάβα Πουλακιδάκο και πώ αποζημιώσατε όσου πείσατε. Ακούστε, εγώ δεν την ξέρω αυτή την ιστορία. Πώ αποζημιώσατε όσου πείσατε με τα βιβλία σα να αγοράσουν χρυσό. Έχω γράψει βιβλίο εγώ τον Ιούνιο πιστεύω, του πιστεύω. 2015. Έχω γράψει εγώ βιβλίο. Καταρχήν, όσοι έχουν αγοράσει χρυσό, νομίζω ότι είναι κερδισμένοι. Ε α το λέτε, τι λέει. Αλλά α, δεν α, ξέρω, κάνω. Όχι, εγώ αγοράσα α, χρυσό παρακαλώ. Εγώ έχω αγοράσει χρυσό και έχω κερδίσει. Έχετε πάρει χρυσό και έχετε κερδίσει. Ναι. Αν εσύ αγοράσει χρυσό σήμερα έτσι, και μέσα σε έξι μήνε έχει κερδίσει και παραμένει εκεί για ένα-δύο χρόνια και χάσει το τελευταίο, εγώ Λέω εγώ, έτσι. έτσι. Ε, το που έχω τα λεφτά μου, κύριε Ελιάς, επειδή έχω και τρεις στο εξωτερικό. Έχ, έχετε λεφτά στο εξωτερικό. Έχω. Έχω τρεις στο εξωτερικό. Εγώ το κρύβομαι. Έχετε το έχω πει και δημοσίω. Και α το πω και διαφορετικά. Το δικό μου βιό, κύριε Λιάτσο, γιατί τα ζω 270 εργαζόμενου, δεν θα το παίξω μόνο πράγματα. Στι επιχειρήσει σα, έχω, 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 έχω κόσμο που πιστεύει. από μένα. Λέω το εξή. Το δικό μου βιό που δούλεψα από 21 ετών, Δουλεύω μικρό παιδί. Έχω εταιρείε στα 23. Μου. Πριν πάτε και να σα ρωτήσω κάτι άλλο, να διαφορετικά. Εγώ είμαι από χωριό. εγώ. Τραψώ για να τσιόν. Οι γονεί σα, α πούμε, πείτε στον κόσμο, σα μάθουμε. Οι γονεί Τι δουλειά έκανε ο πατέρα σα. Αγρότη ήταν ο άνθρωπο. Έτσι, πείτε Πήγε το, στη Γερμανία, έγινε ανθρακορίχο, δούλευε στα ανθρακορυχία. Α, ήταν μετανάστη λοιπόν. Τεσσερά μισή, μισή γερμα... χρόνια στα ανθρακορυχία ήταν και. Στα ανθρακορυχία τη Γερμανία. Μια μισή λίμνα από τη γη. Εγώ εκεί γεννήθηκα. Εσεί γεννηθήκατε στη Γερμανία. Ναι, γεννήθηκα, ναι. Ah, έχω συγγενεί, μπαίνουν εκεί, σπίτια και τα λοιπά. Ναι, ξέρω ότι Γερμανία είναι αρκετά καλά. Μιλάτε Λό... γερμανικά. Τα αποφεύγω. Τα συγχαίρω. <laughs> τα συγχαίρω. Προτιμώ τα ρωσικά. Λοιπόν, θα πω το εξή. Μιλάτε ρωσικά, δηλαδή. Τα μαθαίνω. Στον Πούτιν με ρωσικά μιλήσατε? ε, μιλήσατε. Λέξει, ναι, μαθαίνω. Προσπαθώ να μάθω τα ρωσικά, γιατί είναι απαραίτητη γλώσσα όπω και η κινέζικη. Τα επόμενα 20 χρόνια, να ξέρετε, τα ρωσικά και τα κινέζικα. Θα κυριαρχήσουν και παντού. Θα παγκοσμίω. Και τα αγγλικά κυρίως, θα πάνε πίσω. Ναι, Κυρίω τα κινέζικα. Κυρίω τα κινέζικα. Αν λέτε το τόσο πολύ, το είπατε και στην αρχή τη κουβέντα. Το ξαναλέω. Βλέπετε ότι η Κίνα θα φύγει πολύ ψηλά. Η γλώσσα, η γλώσσα, μια γλώσσα γίνεται διεθνή από το πόσο πληθυσμό την μιλάει. Σκεφτείτε πώ είναι οι Κινέζοι και πώ τη μιλούν και πώ είναι πλέον οι Άγγλοι. Η Αγγλική επιβλήθηκε. Τι είναι, πόσο πληθυσμό έκανε... έχει τώρα. Πλησιάζει, θα δει. Ξέρω εγώ, έχουμε χτυπήσει. Αυτοί γεννάνε και γενοβολούν. Δεν είναι. βέβαια, ναι, του πέρα, ναι, ναι. ένα νόμο, αλλά πάλι γενοβολούν. Θα πω το εξή για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατέ. Η Αγγλική γλώσσα ορεθήκε παγκόσμια όταν έκανε η Βρετανική Κοινοπολιτεία τη μεγάλη αυτοκρατορία τη. Και έγινε η Αγγλική γλώσσα διεθνή. Τώρα γίνεται η Κινέζική αυτοκρατορία τη γλώσση. Ακούστε, κύριε Βλάχο, δε το συνάδελφο. Τον έχω στο δελτίο και μπερδεύομαι. Α, ναι. Το Γιώργο. Ναι. Είναι στο δελτίο Καλό ναι. Θα πω το εξή. Εγώ το βιώ στο δικό μου, δεν θα το αφήσω στα χέρια ενό ανθρώπου που ξέρω ότι είναι αποτυχημένο. Ναι. Το δικό μου τον κόπο και τον μόχθο, δεν ναι. θα τον αφήσω στα χέρια ενό ανθρώπου ο ξέρω ότι με οδηγεί στα βράχια. Όταν εγώ λέω τον ελληνικό λαό, σα οδηγούν στα βράχια. Σα πηγαίνουν για κούρεμα καταθέσεων του επόμενου μήνε. Εγώ το λέω. Πάμε για κούρεμα καταθέσεων, λέτε. Για διαβάστε τον νέο νόμο που είπε ο κ. Δαχασάκη ναι, ναι. σήμερα για τα κόκκινα δάνεια. Αν δεν ρυθμιστούν τα κόκκινα δάνεια, πάμε για κούρεμα καταθέσεων. Αυτό μα είπε σήμερα ο κ. Δαχασάκη. Εγώ το λέω εδώ και καιρό. Θα αφήσω λοιπόν εγώ να ξέρω τα 10 ευρώ που έχω στην τράπεζα στα χέρια αυτών, Όχι κύριε δεν είμαι. Κορόεδρε δεν είμαι. Και οι τράπεζε δεν είναι ελληνικέ. Α σταματήσει το παραμύθι αυτό. Οι τράπεζε δεν ανήκουν στου Έλληνε. Και ούτε ελληνικέ είναι. Τώρα, εν τω μεταξύ, με όλη η δραστηριότητά σα εδώ και τα κέρδη που έχετε, γιατί καταλαβαίνω ότι. Εδώ, είναι, εδώ, εδώ, δουλεύουμε εδώ, δεν δουλεύουμε στη βλεύουμε... Τα capital controls πώ βγάζετε λεφτά έξω. Εγώ δεν βγάζω έξω λεφτά. Α. Πώ θα βγάζει λεφτά έξω, δεν μπορεί να βγάζει. Δεν βγάζεις. Δεν δεν θα στρεοποιούμε επιχειρηματικά. Ναι. Ή φέρνω λεφτά από εκεί εδώ, ή φέρνω από εκεί. Μπορεί να το κάνει αυτό. Παίρνει άλλη τράπεζα και τα μεταφέρει. Ναι. Για να αγοράσει προϊόντα. Ναι, για να αγοράσει προϊόντα. Αλλά να βγάλει ένα ποσό 100.000 από εδώ. Από τράπεζα ελληνική ή γερμανική τράπεζα, απαγορεύεται. δεν Και την ιστορία με τα Capital Controls πώ τη βλέπετε. Μπήκε στο αρχείο, έμαθα σήμερα, και από το εφετείο, είχε γίνει μια έρευνα. Και τα για τα Capital Controls. Και το μόνο Μπήκε στο αρχείο και μόνος του... που την πλήρωσε είναι το Alter. Ναι. Και το λέω δημοσίω τώρα. Δηλαδή όλοι πήραν Θαλασσόδάνια, όλου κυνηγήσανε, μόνο το Alter έκλεισε. Αυτή ναι. είναι η Ελλάδα. Με τα Θαλασσόδάνια, με τα Capital Controls, με τα πόθενε και τα μερδεμένα και τα μαγειρεμένα. Αυτή είναι η Ελλάδα Με τα δηλαδή. Capital Controls πώ τα βλέπετε τα πράγματα. Δεν λειτουργεί η επιχείρηση και το επιχείρημα με Capital Controls, κύριε συνάδελφε. Ναι. Και αν θε να εφαρμόσει capital controls, κύριε Λιάτσο, θα τα εφαρμόσει και για του πρόσφυγε εντό εισαγωγικών. Γιατί το λέω. Πακιστανού, Αφγανού. Γιατί, γιατί αυτοί στέλνουν γιατί... με τη γιου, στέλνουν όσα λεφτά θέλουν έξω, κύριε Λιάτσο. Του δίνουμε λεφτά εμεί εδώ και αυτά στέλνουν έξω. Και έχει εκρόηση ένα λάγματο. Το έχω πει φορέ. Η πρώτη δουλειά τη ελληνική λύση, αν γίνουμε κυβέρνηση, είναι να απαγορεύσουμε την εξαγωγή σε ένα λάγματο στου λαθρομετανάστε, μετανάστε και δίθεν πρόσφυγε. Και αυτό γίνεται. Θα σου 400 ευρώ, θέλει δι... να παίρνουν. Δεν θα παίρνουν 400 ευρώ. Θα παίρνουν εδώ ένα κουπονάκι που θα λέει 300 ευρώ για να πάρουν τα βασικά ήδη αγαθά και να τα αγοράσουν. Όχι όμω τα Lidl και το λέω δημοσίω σε ελληνικά σούπερ Μάλιστα. Σε το σας, μέσα. Σα ακούω λίγο φορτωμένο στο θέμα αυτό. Ναι, και, δεν είναι δυνατόν ε... να έχω εκροή 3,5-4 δι δισεκατομμυρίων ευρώ από ανθρώπου που μπαίνουν εδώ, δουλεύουν εδώ, τρώνε εδώ ή δεν δουλεύουν εδώ και τρώνε εδώ και τα στέλνουν στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν ή στην Αλβανία, κύριε Λιάτσο. Πώς και ο πάει... Έλληνα δεν μπορεί να βγάλει λεφτά. Πώ θα πάει η κυβέρνηση. Και το... 4,5 δι δεν είναι 4,5 δι. Είναι 9 δι, κύριε Λιάτσο. Γιατί η Ελλάδα δεν τυπώνει χρήμα. Το δανείζομαι από την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα 4,5 δις εγώ, να τα δω σε ένα ή σε μένα που είμαι από το Πακιστάν, λέω εγώ, και να τα στείλω εκεί. Α, 4,5 και 4,5, 9 δις είναι. Να η λίστη κάνει κατευθείαν. 9 δις μένουν εδώ μέσα. Με το μεταναστευτικό, πώ θα πάει η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σα. Να μην το πω γιατί τι ώρα. Να το πείτε, επιτρέπονται. Κατά τον έπο, έξω από εδώ. Δεν, δεν, ακούστε, η μόνη τι θα σήμερα από το πρωί. Ναι. Τι α, σημαίνει αυτό, βγαίνει από τη Σέγγεν, δηλαδή. Ε, ε, τι, ε, τι, θα, θα γίνει. Στο πότε έχετε πάει τελευταία φορά εσεί. Στο Παρίσι έχω πολλά χρόνια. Μπρα... Πάρα πολλά χρόνια. Ε, 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 σα πήρα να πηγαίνετε Γενικά, με διαβατήριο. Τα... Έχω να ταξιδέψω. Σα ενοχλεί αν πάτε ε, με διαβατήριο, α πούμε, λέω εγώ στην Αγγλία ή στη Γαλλία. Μα με διαβατήριο είχα πάει. Ναι. Για να καταλάβετε πόσα. Πλη, η μόνη πόσα διαφορά μήνες. λοιπόν που σα δίνει εσά τον πολίτη και τον πολίτη μα βλέπει τώρα είναι να πάει με την ταυτότητά του ή στα Παρισίου. Πώ υπάρχει στο Παρίσι, λέω εγώ. Ε, θα πάτε με το διαβατήριο, ρε παιδιά. Αυτό είναι η συνθήκη Σέγγεν. Για το λέω αυτό. Διότι ο δουλέμπορο λέει στον Αυγανό με βάση τη συνθήκη Σέγγεν τη Λισαβόνα η πρώτη χώρα που θα σκάσει η Μύρκη είναι η Θήκη Σέγγεν, είναι υποχρεωμένη σε κρατήσει για να, σε πά, να πας στην Γερμανία ή στην Ολλανδία, πώς να πας. Και λέει ο Γερμανία, εγώ δεν θέλω αυτούς που από εκεί που ήρθα, γιατί δεν είναι πρόσφυγες, είναι, είναι Αυγανοί. Δεν του θέλω, θα μείνουν και στην Ελλάδα. Τι να κάνω, να κλείσουμε τα σύνορα τελείω. Μπαίνω στη θήκη Σέγγεν, κύριε Βγαίνω. Βγαίνετε κατευθείαν. Το Μάλιστα. μαθαίνει ο δουλεύω, του λέει: Ξανά δει, δεν πα στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να φύγει. Απαγορεύεται. Δεν θα σε πάρει η Γερμανία. Πάνε η Ιταλία, αδερφέ. Θα πιάνουν Ιταλία. Α πάει στην Ιταλία, α πάει στην Ισπανία. Εδώ θα έρθουν. Αποτροπή λέγεται αυτό. Αλλά λέτε το κλείνουμε, δεύτερο, κλείνουμε τα σύνορα στου πρόσφυγε. Το δεύτερο. Στους πρόσφυγες. Πηγαίνω στο φιλό μου τον Πούτιν Υπάρχει διαφορά πρόσφυγα, πρόσφυγα, πρόσφυγα μετανάστη. Βεβαιότατα. Με βάση τη συνθήκη τη Γενέβη, τη συμβαστική και, και του λέει ο ΙΕΛ, λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν, λέει το εξή. Η πρώτη χώρα που θα πατήσει κάποιο από μια εμπόλεμη περιοχή. Σε εκείνη είναι πρόσφυγα. Στη δεύτερη χώρα είναι λάθρο μετανάστη. Η πρώτη χώρα του Σύριου μουσουλμάνου που φεύγει είναι η Τουρκία, εκεί είναι πρόσφυγα. Όταν έρχεται στην Ελλάδα είναι λάθρο μετανάστη. Αυτό λέει ο νόμο. Τώρα, αν εδώ στην Ελλάδα τον νόμο τον διαστέλουμε όπω θέλουμε εμεί, για να παίρνουμε και κανένα φράγκο παραπάνω και να τα μοιραζόμαστε με τα συσίτια, κάποιοι φίλοι μα που έχουν τη σύντηση των προσφύγων, είναι άλλο θέμα. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Υπονοείται τώρα. Έχω βουδούρι τάπε, εγώ τάπα. 20 ευρώ λέει το άτομο. Ο Βουδούρης που ήταν, ήταν δίπλα στον κύριο Μουζάλα. Ναι, και ήταν ήτανε... ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρέμεινε στη ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τα είπα αυτά, ναι. παρέμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι, κατήγγειλε ο κύριο Βουδούρης για πριν. Ότι το ήταν Κόστος... Εδώ στην εκπομπή του κύριου Κουρί. Το... Και, το κύριο... Και αυτό το είπα, τον είδα και ο Δημήτρη. Και του κύριου Κουτζάνη πριν. Και εδώ, καλό παιδί ο να... γιατρό. Ναι. Λέω 20 Τι ευρώ. Κατήγηλε. 20 ευρώ το κεφάλι, λέει. 12 ευρώ είναι στη Σουηδία, που είναι η πιο ακριβή χώρα από εμά. Τα 8 που πάνε, κύριε Λιάτσο. Πάνε σε τσέπε, λέτε. Ξέρω εγώ, ρε παιδί, πολλοί επαγγελματίε φιλανθρώποι είναι Επιτηδίων. Πολλέ μικρέ Πώ είδατε τη... Πολύ... τη θέση του Τραμπ για απαγόρευση μουσουλμάνων στι ΗΠΑ. Άλλο ψέμα αυτό. Άλλο ψέμα. Αυτό είναι διάταγμα του Ομπάμα. Ναι. Όπω το προηγούμενο με τα Άμπραμ. Τι έκανε ο Ομπάμα, είπε το εξή. Χώρε που έχουν τζιγαντιστέ και τρομοκρατικέ επιθέσει δεν θα πηγαίνουν εύκολα στι ΗΠΑ. Το ίδιο διάταγμα υπέγραψε ο Τραμπ. Αλλά τα μέσα των ΗΠΑ και τα δικά μα τα παπαγαλάκια που είναι φιλοαμερικανικά άρχισαν να λένε ότι ο Τραμπ είναι ρατσιστή. Μα ο άνθρωπο υπέγραψε αυτό που ίσχυε και με Ομπάμα. Για να καταλάβετε. Έχει ότι... ακραίε θέσει ο Τραμπ. Τι πιστεύετε, Γιατί κάθε, κάθε δήλωση που κάνει, κάθε ενέργεια υπάρχει... μέχρι τώρα δημιουργεί πολλή σκόνη. Σηκώνεται η αλήθεια που δεν είναι ακραία, Η αλήθεια είναι ακραία από μόνη τη. Όμω όλο το σύστημα των ΗΠΑ είναι απέναντί του. Ναι. Όλο. Μην κοίδευμα. όλο το, Όπως... το σύστημα εννοείται το οικονομικό ναι. σύστημα. Ναι, Και το οικονομικό. Ναι. Όχι, 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 όχι. Παρακαλώ. Μιλάμε για σόρο, μιλάμε για κάποιου συγκεκριμένους συγκεκριμένου οικονομικού παράγοντε. Μιλάτε τώρα για του οικονομικού πειρατέ στον πλανήτη τώρα. Διό... Σας, ναι. ναι. Να φέρετε... Μιλάμε για του ναι. τραπεζίτε τα λοιπά. Όμω μαζί του είναι οι πετρελαιάδες. Με τον Τραμπ. Στηρίζουν Τραμπ οι στην Αμερική. Γι' αυτό το διατάγματα που υπέραψε ήταν οι pipes έκανε αγωγού. Κατευθείαν ναι, υπέγραψε ναι, δύο ναι, ναι, και ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, Τώρα με έκανε και φοβερέ ναι. προβλέψει για την Ευρώπη. Ε? Γι' αυτό ότι... και έκανε υπουργό οικονομικών τον άνθρωπο που ήταν στην Κύπρο με το οικόπεδο 10 στην Αφροδίτη. Ο άνθρωπο που ήταν στην Εξόμπιλ που πήρε το οικόπεδο στην Κύπρο. Είναι υπουργό οικονομικών των οι 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 ΗΠΑ σήμερα. σήμερα. Έτσι για να καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαίε οι επιλογέ του. Είναι μάγκα, είναι ωραίο. Δηλαδή είναι επιχειρηματία. Έχει δουλέψει, φαίνεται, ξέρει, κάνει κινήσει. Του διαφώνησε η υπουργό δικαιοσύνη, κράκ και κεφάλι το παίρνει. Ο δικό μα εδώ βγαίνει ο άλλο και μιλάει για δραχμή, και του λέει: Σήκω, φύγε όπω είσαι. Πολεμάει, θα πολεμήσει το ευρώ σκληρά ο Τραμπ. Πιστεύετε τι εκτίμηση κάνετε. Αν δεν το, το πολεμήσει το ευρώ ο Τραμπ, η Γερμανία θα αλώσει ω τέταρτο ράιχ όλη την Ευρώπη. Και αυτό δεν θα το επιτρέψει η Αμερική. Μα δεν είναι την δε έχει αλωμένη την έχει. Βασικά την έχει αλώσει. Βλέπει ότι υπάρχουν ακόμα αντιστάσει. Λεπένε, η Μέη, αντέδρασε και όλοι αυτοί. Κλωτσάμπλε. Τηλεπέ, Λεπέν, λεπενε τώρα πώ τη βλέπετε, έχει κάνει φοβερό Άλογο. 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 Έχει στρογγυλέψει το λόγο τη. Mm -hmm. Για να μην λέμε τώρα. Αυτό δεν που λέει σε έξι μήνε. Ούτε να δει αυτή. Δεν του βλέπει πλέον, δεν του γουστάρει κιόλα εντό εισαγωγικών. Δεν, δεν, το ξέρω που λέτε. Δεν τα πάει καλά, δεν του δεν βλέπει. Του θεωρεί να ζητέ, του θεωρεί, θεωρεί ακραίο. Όταν, άκουστε, κύριε Λάξο, όταν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο αμφισβητεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το αμφισβητεί ρε παιδί μου. Ή τη σφαγή των Ελλήνων, τη γενοκτονία των Ποντίων. Για μένα δεν είναι άνθρωπο αυτό, είναι σκοτάδι. Αμφισβητεί δηλαδή τη γενοκτονία των ανθρώπων που του πήγαιναν, του έδραν, του κλέβαν, του βιάζαν, του σκοτώνανε. Είναι δυνατόν. Και το κάνουν σημαία αυτό. Επειδή δηλαδή είναι ναζιστές και κυλιδερικοί, πρέπει να το ολοκαύτωμα των Ευρώων. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, Αμπίστευτα. Ολλανδία έχουμε στι 15 Μαρτίου εκλογέ. Προηγείται ο ακροδεξιό υποψήφιο. Ε, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Στη Γαλλία, για να πάμε εκεί που είναι μια με υπερδύναμη οικονομική η Γαλλία, στην Ευρωζώνη. Λεπέν, άλογο. Ε, Κάει όλοι άλλη. Πιστεύετε ότι θα βγει η Λεπέν πρώτη εκεί. Κοιτάξτε διαφορά χώρα. Φιόν, Ο ναι. Ε, συγκεκριμένο. Με το σκάνδαλο η... τώρα των 900.000 που έδινε στη γυναίκα του. Αυτό λέτε. Και το κρεμάνε. Ε? Τον κρεμάνε στα κάκελα. Ηδη ίδιος... πήγε στον ομαμαγκριτή. Ακούστε τώρα παράλληλη, παράλληλη παρουσία. Είναι ο ίδιο άνθρωπο που έλεγε πριν μια εβδομάδα ότι στο δημόσιο υπάρχουν πολλοί στη Γαλλία να του διώξει. Αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε. 500.000 ήθελα να διώξει. Να. Ο... Στην, Ελλάδα. Ο... Στην Ελλάδα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο θα διώξει πολλού δημοσίου υπαλλήλου, αλλά η οικογένειά του τρέφεται από το δημόσιο. Δεν λέει ότι θα διώξει τώρα. Μα το γύρισε τώρα. Έχει δίκιο. Όχι, δεν λέει. Το Τουλάχιστον το... δεν λέει Πώ τα πάνες. τα Μιλά για μειώσει τα πάντα. πράγματα. Θα κόψει το χαρτί από τουαλέτα. <laughs> σε παρακαλώ, <laughs> κύριε Λιάτσε μου <laughs> Σε <παρακαλώ>. <laughs> Τώρα αυτό να <τώρα laughs> το δούμε. Ε, να το δούμε, είναι εντάξει. δύσκολη εντάξει. ερώτηση. λέω λοιπόν, ναι, 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 αλλά όταν έχει αιμονή με τι δημόσιε δαπάνε, δεν μπορεί η οικογένειά σου όλη να τρέφεται από το δημόσιο, αδερφέ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να το δημόσιο και γυναίκα, με το παιδί μου, μου. Να στο δημόσιο και να Όλη η είναι στο δημόσιο. Μου έναν ε, τώρα δεν παρακολουθώ. Δεν έτσι. θα πω Επισταμένο στα μέλη τη οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο, κύριος ο κ. Μπακογιάννη, εκπληκτικό νεαρό τύπο. Τον περιφερειακό. Το δημόσιο πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Η κυρία Μπακογιάννη χρόνια από το δημόσιο. Είναι βουλευτή, υπουργό κτλ. Ο, ο, ο Κυριάκο το ίδιο. Ο Μπαμπά το ίδιο. Μα όταν θε να γίνει και γίνει βουλευτή, θα πληρωθεί αυτό το σύστημα. Η τέλος. αλεξία. Λέγα, δεν υπάρχει. Η αλεξία, η πολύ εκλεκτική. Μα δεν κυρία. είναι βουλευτή να η αλεξία. Ναι, αλλά έχει δει στο δημοσίου με την εταιρεία που είχε με τον Νίκο Δινά που έπαιρνε αυτά τα ε, κατά. αυτό άλλο. ήταν μια ανάθεση έργου συγκεκριμένη για, με συγκεκριμένη, το δημόσιο, δηλαδή... για δημόσιο, συγκεκριμένο δημόσιο, χρόνο. Δηλαδή, αν είχα εγώ ιδιαίτερη θα έπαιρνα εγώ τη η κυρια Αλεξία, λέω. Δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω, κύριε. Ούτε εγώ τα ξέρω. Αλλά συμπτωματικά συμβαίνει. Με δύσκολα. Συμπτωματικά είναι αυτά. Δύσκολε εξισώσει τώρα εσεί περιγράφετε μια παθογένεια του συστήματο. πάντως Δεν το αναφέρομαι στην οικογένεια Όλο το, Έτσι, το σύστημα, σύστημα λειτουργεί. Όχι, το ελληνικό σύστημα. Αυτό που να σπάσουμε. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, αν μπορεί ο Εμίλιο Λιάτσο ο φτωχός, ναι. να είναι ισότιμο, να έχει ισότιμη αντιμετώπιση από το κράτο σε σχέση με ένα μυτσοτάκι με παπανδρέου. Αυτό έχετε πολύ δίκιο. Αυτό θέλω. Να υπάρχει ισονομία για όλου να μην υπάρχει αυτή η προστασία που είχατε κι εσεί, ήσασταν βουλευτή και όλοι οι βουλευτέ με, βουλευτι... με, την βουλευτική ασυλία. Α, είναι πράγμα α, α, αυτό τώρα, δηλαδή δεν α, κατάλαβα. Α, α. Έχουμε δύο κατηγορίε πολιτών. Ακούστε, κύριε. Παρακαλώ. Ε, αν διαβάσετε μέσα, λέμε δύο-τρία πράγματα στο βασικά. Στο πρόγραμμα. Θα ναι. δορθούμε στο πρόγραμμα, ναι. Δεν υπάρχει βουλευτή. Σε λίγα λεπτά μετά τι διαφημίσει ανοίγω τηλεφωνικέ γραμμέ, φίλε και φίλοι. Για εμά δεν υπάρχει ούτε βουλευτική ασυλία. Έτσι. Και ο μισθό του βουλευτή θα είναι τρει φορέ του βασικού. Ο, μισθό του βουλευτή τρει φορέ το βασικό θα ναι, είναι. Ναι. Έτσι. Έτσι. Και όπω θέλει να είναι βουλευτή, να είναι λειτουργό. Α κάνει και το επάγγελμά του αν θέλει. Αν θα είναι λειτουργό. Θα mm -hmm. λειτουργεί. Και το εννοώ αυτό που λέω. Και θέλω πετυχημένου ανθρώπου να έρθουν εκεί να βοηθήσουν γιατί το θέλουν. Όχι γιατί ψάχνουν να βρουν Βουλιά. Ο βουλευτή. Μπορείτε δεν... να μου πείτε κάτι με το χέρι στην καρδιά τη μου, γιατί τώρα αυθόρμητα η ερώτηση. Πιστεύετε ότι τι επόμενε εκλογέ μπορείτε να μπείτε στη Βουλή. Έχετε τέτοια. Πώ να το πω, μπορεί όρεξη να έχετε, να έχετε μια φιλοδοξία προσωπική. Επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε και τα δύο-τρία κόμματα που είναι σήμερα στη Βουλή, ποτάμε και άλλα δύο, ε, αντιμετωπίζουν μεγάλη φθορά και παίζεται εάν θα μπουν ή αν δεν θα μπουν. Υπάρχει. Θέλετε να είμαι ειλικρινής. Ναι, αυτό, μα γι' αυτό είμαι, σας λέω. Είμαστε ακόμα 3,5 μηνών. Εάν μα δώσει διάρκεια τριών-τεσσάρων μηνών ακόμα και δεν μα πάει σε εκλογέ τώρα, εγώ σα λέω τον Ιούνιο, θα είμαστε πάρα πολύ καλά και με στη Βουλή. Γιατί διαφέρουμε από του υπολείπου. Αν δείτε, είναι νέα παιδιά αυτά, 30 χρόνια, 32 χρόνια. Πού χρόνων... διαφέρετε ακριβώ. Μπορείτε να πείτε στον κόσμο, Πού διαφέρει το κόμμα του, ώρα... το δικό σα. Πείτε, πείτε που διαφέρεται διαφερετε ακριβω μπορειτε να πειτε Πάρε του το δικο σα πειτε ειτε που διαφερετε παρε οποιοδηποτε ε? κομμα και πε φέρε το πρόγραμμα. Λέτε. Εδώ. Λέτε πρόγραμμα. Για το δω. Πρόγραμμα. Όχι, όχι πρόγραμμα. Λέτε, τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα. Γελάτε μόνο σα. Όχι, δεν ρωτώ. Και εγώ γελάω. <laughs> λοιπόν, λέω το εξή. <laughs> Ελληνική λύση. <laughs> λέω ότι είναι εφαρμοσμένο πρόγραμμα, συγκροτημένο. Σα έδειξα προηγουμένω ένα προϊόν, δεν θα το πω στον αέρα ακόμα. Έτσι. Υπάρχουν 300 πατέρε. Πατέντες... Δεν, εφα... δεν, δεν το φακό, λέτε τώρα. Δεν είναι φακό. Πάστε στο. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Θα πω, ε, πέρα από αυτό. Ναι, είναι εντυπωσιακό. 300 πατέρε θα... υπάρχουν, γιατί μου πα σε ένα άλλο θέμα, ναι. όπου μπορούν να γίνουν βιομηχανικά προϊόντα. Ναι. Μπορεί να παράγει ενέργεια από το νερό να μην χρησιμοποιήσω ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο για ενέργεια. Παράγει Πατέν... ενέργεια από το νερό. Από το νερό, ακούγεται ακραίο. Του βρήκαμε, του επιστήμονε μαζέψαμε για να κάνουμε βιομηχανική παραγωγή. Και σα έδειξα ένα κομμάτι μια άλλη πτυχή και γελούσατε. Και εσεί γιατί είπατε αυτό είναι απίστευτο. Δεν ήταν απίστευτο. Ναι, ε, ήταν απίστευτο. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν. Αυτό πάντα το κάνει ένα επιχειρηματή που δουλεύει για να ξέρει πώ μπορεί να κάνει η βιομηχανική παραγωγή. Σα λέω ότι συγκεκριμένα πράγματα Τα γραμμένα μέσα. Τι θα κάνω από την πρώτη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, είναι πολύ ο κόσμο που θέλει να βγει στο τηλέφωνο. Να βγουν και Επίση, η συνάδελφό μου, φίλε και φίλοι, η Όλγα η Καλατζή, βγήκε με κάμερα, πήγε στο κέντρο τη Αθήνα και συγκέντρωσε πολλέ ερωτήσει για τον κύριο Βελόπουλο, τι οποίε θα τι παίξουμε σε λίγο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα δύο λεπτών και αμέσω μετά ξεκινάμε με εσά να ρωτάτε απευθεία ζωντανά τον κύριο Βελόπουλο τι θέλετε. Διαφημίσει.